Καλησπέρα σας, τι κάνετε, νιά σου για την υγεία σου. Άλλη μια ακόμα εκπομπή υγείας βρίσκεται εδώ στο Web TV του Star και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί έχω δύο πολύ ωραία θέματα. Το ένα που απευθύνεται κυρίως σε εσάς τις μανούλες και θέλετε να ενημερωθείτε καλύτερα για την νυχτερινή ενούρηση, γιατί κάποια παιδάκια δυστυχώς μέσα στη νύχτα λερώνουν το κρεβατάκι τους, τους φεύγουν κάποια ούρα και είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τις μαμάδες. Και πρέπει να καταλάβουν αν είναι κληρονομικό, αν είναι νευρολογικό, αν είναι παθολογικό και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος γιατρός που είναι ο παιδο-ουρολόγος. Στη συνέχεια έχουμε ψυχιατρικό, ψυχολογικό θέμα. Πώς θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά το θυμό. Πώς τον προσδιορίζουμε το θυμό. Πώς πρέπει να τον διαχειριζόμαστε και αν πρέπει ή δεν πρέπει να τον εκφράζουμε. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας δείξω μερικές φωτογραφίες από τη Food Expo που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Mediterranean Food Experience. Είχα μια πολύ ωραία εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Σας έχω πει πολλές φορές ότι η διατροφή μας και η μεσογειακή διατροφή είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και κομμάτι της διατήρησης της υγείας μας. Εδώ είμαι με τους σεφ, τους Έλληνες σεφ της Λέσχης Ελλήνων Αρχιμαγείρων, που μαγείρεψαν με τον πρόεδρο του Σεφ Κλαμπ, τον Μίλτον Καρούμπα, και τα υπόλοιπα μέλη μαγείρεψαν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος, έδειξαν τα παραδοσιακά τους πιάτα από παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και στη συνέχεια διακεκριμένοι σεφ, Έλληνες αλλά και ξένοι, μαγείρεψαν. Εδώ έχουμε και ένα baby σεφ, το παιδί μιας οικογένειας σεφ, από μικρό και αυτό στην κουζίνα, οι οποίοι δεν έκριναν επί της ουσίας τις δεξιότητες των συναδέλφων τους, αλλά έκριναν τα ελληνικά τοπικά προϊόντα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τα πόσα είδη τυριών έχουμε, από το πόσο μπροστά είμαστε στα λαχανικά, στα φρούτα, στα οποροκυπευτικά, από το τι ωραίες και πρωτότυπες ιδέες δημιουργούν νέοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις των γονιών τους. Πραγματικά, αν σκεφτείτε πόσες εξαγωγές γίνονται στο Λονδίνο, στην Νορβηγία, αυγοτάραχο πρεβέζης, εξάγεται στις σκανδιναβικές χώρες. Οι Άγγλοι αγαπούν πάρα πολύ τα τοπικά προϊόντα, τα δικά μας τα ελληνικά. Και πραγματικά χάρηκα πολύ για αυτή την εμπειρία και αξίζει πραγματικά όσο γίνεται και εμείς οι δημοσιογράφοι να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς οι οποίοι το παλεύουν και σε περίοδους κρίσης παραμένουν σταθεροί στον τόπο καταγωγής τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη Food Expo και τώρα να πάμε στην παιδική ενούρηση, τη νυχτερινή ενούρηση. Πολλά παιδάκια, δυστυχώς, το βράδυ, άθελά τους, λερώνουν το στρώμα τους, κάνουν τα τσίσα τους. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε, να το πούμε έτσι απλά. Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Μπόγρη, παιδο-ουρολόγο, κάνουν τα τσίσα τους στο κρεβατάκι τους. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι για την εκπομπή σας, γιατί είδα ότι αντιμετωπίζετε θέματα όχι μόνο κλισέ, αλλά και θέματα με ταμπού και θέματα που άπτονται τις σήμερον πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε όντως για την νυχτερινή ενούρηση, η οποία ανήκει στο φάσμα της ενούρησης. Όταν λέμε ενούρηση, εννοούμε γενικά την ακράτεια και βγαίνει από το ρήμα ενουρίν στα αρχαία ελληνικά. Εννοούμε την ακράτεια, όμως με τον όρο νυχτερινή ενούρηση εννοούμε την ενούρηση, δηλαδή την ακράτεια κατά τις βραδινές ώρες ή γενικά κατά τον ύπνο τους, που μπορεί να συμβεί ακόμα και κατά το μεσημεριανό ύπνο, τον nap δηλαδή που λένε στο εξωτερικό. Τι ηλικίες είναι περίπου που το συναντάτε από την εμπειρία σας? Η Διεθνής Εταιρεία Εγκράτειας έχει ορίσει την ηλικιακή ομάδα από 5 ετών και επάνω. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά πιθανότατα 4-4,5 ετών, ακόμη και 5 ετών, μπορεί όντως να μην έχει οριμάσει το κέντρο στον εγκέφαλο που παράγει την αντιδιουρητική ορμόνη και ελέγχει τον κυρκάδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα να έχουμε ατυχήματα. Γενικά όμως ένα παιδί θα πρέπει να απευθυνθεί σε εμένα ή η οικογένειά του όταν είναι πάνω των 5 ή 6 ετών. Τι είναι αυτό λοιπόν το σήμα που δεν δίνει σωστά ο εγκέφαλος και το παιδάκι προχωράει σε αυτή την ακράτεια, μιας μορφής ακράτεια είναι και αυτή? Πολύ σωστά. Γενικά αυτό που είπατε είναι μία από τις αιτίες της νυχτερινής ενούρησης. Δηλαδή το ότι δεν έχει αναπτυχθεί το κέντρο στον εγκέφαλο που παράγει την αντιδιουρητική ορμόνη. Έτσι δεν γνωρίζει, δεν αναγνωρίζει πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Μία άλλη αιτία για την νυχτερινή ενούρηση είναι ο βαθύς ύπνος.
Μια άλλη πολύ σημαντική αιτία είναι η κληρονομικότητα, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, ο μπαμπάς ή η μαμά το έκανε επίσης, άρα το κάνει και το παιδάκι λόγω κληρονομικότητος. Πολύ σωστό. Έχει βρεθεί ότι ο κληρονομικός παράγοντας μπορεί να οφείλεται ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% για την νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά. Τόσο πολύ. Συνήθως ένας από τους δύο γονείς παρουσίαζε το ίδιο πρόβλημα. Βέβαια, παλαιότερα δεν υπήρχαν οι θεραπείες όπως υπάρχουν σήμερα. Η αιτιολογία λοιπόν στηριζόταν πολύ παλαιότερα σε θέματα ψυχολογικά, που όμως δεν είναι αληθές, γιατί ίσα ίσα αυτό που έχει βρεθεί από τις τελευταίες μελέτες είναι ότι η νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά δημιουργεί θέμα ψυχολογικό. Κυρίως η νυχτερινή. Και ξυπνάει το παιδάκι και βλέπει το στρώμα του βρεμένο, ντρέπεται, αισθάνεται δύσκολα πώς θα το πει και στη μαμά και ενδεχομένως οι μαμάδες οι πιο παλιές, όχι τόσο οι σύγχρονες, ή και στην περιφέρεια μπορεί να το μαλώσουν, να το κατσαδιάσουν. Πολύ σωστά. Έχω δει και ταινία, θυμάμαι με στιγμάτι όταν ήμουν παιδάκι, με τη μαμά που επίτηδες κρεμούσε κάθε πρωί το σεντόνι που έπλαινε. Εξωγή για να δει η γειτονιά ότι το παιδί έχει προβεί σε αυτή την ατυχή πράξη και να το τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο και να το συνετίσει. Δυστυχώς ναι, δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοια περιστατικά, διότι είναι κάτι που είναι, θα έλεγα, συχνό και επηρεάζει πάρα πολύ τον ψυχισμό των παιδιών. Φανταστείτε ότι περίπου 5% των αγοριών μέχρι της ηλικίας των 10 ετών πάσχουν από νυχτερινή ενούρηση και περίπου 1 με 2% στην ηλικία των 15 ετών. Την ώρα που γίνεται αυτή η πράξη ακράτεια, ξυπνάει το παιδί, μπορεί να συνεχίσει τον ύπνο του και να το πάρει ήδη στο πρωί? Είναι πολύ έξυπνη ερώτηση. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά κοιμούνται βαριά, άρα δεν ξυπνάνε εύκολα. Όμως γι' αυτό έχουμε εξελίξει ένα εσώρουχο το οποίο έχει έναν αισθητήρα. Μόλις βραχεί το παιδί, χτυπάει ένα ξυπνητήρι και στην ουσία αυτό βοηθάει το παιδί να διακόψει εκείνη την ώρα την ούρησή του και να ξυπνήσει. Και να τη συνεχίσει ενδεχομένως στην τουαλέτα. Πολύ σωστά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία όντως βρίσκονται σε πολύ βαθύ ύπνο και οι ψυχολόγοι στην Μεγάλη Βρετανία έχουν, γενικά είναι μια οδηγία προς τους γονείς ότι πρέπει το παιδί να ξυπνάει πλήρως όταν πάει στην τουαλέτα για να κάνει τσίσα του. Να καταλάβει ακριβώς τι πηγαίνει να κάνει στην τουαλέτα. Ότι ξύπνησα για να πάω τουαλέτα. Δεν ξύπνησα απλώς γιατί κάτι αισθάνομαι. Πάρα πολύ σωστά. Πάντως δεν ήξερα πραγματικά, γιατρέ μου, και χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί τα ψάχνω πάρα πολύ τα θέματα της υγείας και για να μην το ξέρω κι εγώ, φαντάζομαι δεν το ξέρουν και μανούλες που δεν κάνουν ιατρικό ρεπορτάζ. Υπάρχει ειδικό εσώρουχο με αισθητήρα που το φοράμε στο παιδάκι και το ξυπνάει μέσα στο βράδυ. Ναι, βεβαίως. Το οποίο είναι ακριβό. Η μορφή θεραπείας. Μέση μαμά μπορεί να το αγοράσει. Ναι, ναι. Είναι προς όφελος του παιδιού και προς όφελος όλης της οικογένειας μια δεν τέτοια θεραπεία. Είναι το δεύτερο σκέλος της θεραπείας. Το πρώτο είναι πάντα προσπαθούμε να φτιάξουμε τη συμπεριφορά του παιδιού, δηλαδή το πώς να εκπαιδεύσει σωστά την κίστη του, γιατί τα παιδιά περίπου στην ηλικία των 5-6 ετών πάσχουν περισσότερο από λοιμώξεις εξαιτίας λάθος εκπαίδευσης ή εξαιτίας κακής ενυδάτωσης, που ξεκινάνε όλα από εκεί. Το νούμερο ένα είναι η σωστή ενυδάτωση. Είναι πολύ ωραίο που μου το λέτε. Σωστή ενυδάτωση. Ένα παιδάκι μεταξύ 5 έως μέχρι πότε παρατηρείται το πρόβλημα της νυχτερινής ενούρησης? Μπορεί να παρουσιαστεί και μέχρι 16-17 ετών. 5 με 16, που είναι βέβαια μεγάλο το διάστημα. Πολύ σωστά. Εκεί θα τα χωρίσω σε τρία γκρουπ και θα σας πω. Και πόσο νεράκι πρέπει να πίνει? Μπράβο. Το πρώτο γκρουπ λοιπόν περίπου μέχρι της ηλικίας των 6-7 ετών πρέπει να πίνει περίπου στο 1,5 λίτρο υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σκέφτομαι καμιά φορά, γιατρέ μου, και συγγνώμη που σας διακόπτω. 1,5 λίτρο δυστυχώς δεν πίνουμε ούτε ενήλικες. Σωστά. Φτάνει η μέρα και πολλές φορές συζητάμε στο κανάλι ότι έχουμε πιει ένα μικρό μπουκαλάκι ή δύο. Θα σας πω λοιπόν ότι το δεύτερο γκρουπ πρέπει να φτάσει περίπου μέχρι τα 12-13, προεφηβεία-εφηβεία, κοντά στα 2 λίτρα. Και μετά από εκεί και πέρα 2,5, γιατί πλέον μιλάμε για μέγεθος σώματος ενήλικα. Άρα πρέπει να φτάσει σε αυτά τα, σε αυτά τα υγρά. Άρα τώρα, 2,5 λίτρα οι ενήλικες. Σωστά, και πολύ είναι τόσο σωστά. Κρίμα, γιατί τελικά δεν πίνει κανένας μας τόσο. Πάρα πολύ με ελάχιστες εξαιρέσεις. Το κόλπο επίσης εδώ είναι ότι τα παιδιά σηκώνονται από το κρεβάτι τους, πιθανότατα πίνουν ένα γάλα βιαστικά, σχεδόν το μισό συνήθως, και φεύγουν για το σχολείο. Έτσι. Στο σχολείο έχουν ένα μπουκαλάκι, πίνουν, κλεφτοπίνουν, δεν πίνουν, άλλα παιδιά το γυρνάνε γεμάτο το μπουκαλάκι. Τι πρέπει να παρατηρήσουμε εμείς και τι πρέπει να ακολουθήσουμε? Το 40% των υγρών
μέσα στο διάστημα όλης της ημέρας πρέπει να το προσλάβει μέχρι τις 12 με 1 η ώρα το πρωί. Τι λέτε, γιατρέ μου. Άλλο ένα 40% μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα και μόνο το υπόλοιπο 20% μέχρι το βράδυ πριν ξαπλώσει. Άρα πρέπει να γίνει σωστός καταμερισμός των υγρών μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το λάθος που κάνουμε όλοι μας είναι ότι το νερό δεν το πίνουμε σχεδόν μέχρι το μεσημέρι, πολύ που σωστά. Πιεζόμαστε με τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Ξεχνιόμαστε. Και μετά πολλές φορές το πίνουμε επίτηδες, μαζεμένο, που δεν ξέρω αν κάνει και σωστό στον οργανισμό έτσι. Γιατί θα το αποβάλουμε γρήγορα, μάλλον. Έχω παιδιά που πηγαίνουν για δραστηριότητες μπάλα, μπάσκετ, κολυμβητήριο το απόγευμα. Τελειώνουν 7-8 η ώρα και τους βλέπει η μαμά με ένα μπουκάλι να πίνουν συνέχεια να και να κατεβάζουν. Γιατρέ μου, γιατί δεν έχω καθόλου επαφή με την ενδοεπικοινωνία. Τώρα ακούω τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Επειδή είμαστε live εκπομπή, πολύ σωστά. Με έπιασε η κάμερα να κάνω σωστά. Αυτό το σήμα. Ήθελα να είμαι σωστά στην επικοινωνία. Ωραία. Με τους συναδέλφους. Λοιπόν, Άρα, έχετε παιδιά τα οποία βλέπετε ότι μέσα στη μέρα δεν έχουν πιει καθόλου νερά. Και ξαφνικά ξεκινάνε να πίνουν από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Το είχα πάντα πορεία. Αν εγώ πιω ένα μπουκαλάκι μαζεμένο, προλαβαίνει να με ενυδατώσει σωστά ή θα φύγει όλο με την ούρηση και στην ουσία δεν θα βοηθήσει τα όργανα μου? Πολύ σωστά. Όσο περισσότερο πιέζουμε τον νεφρό με υγρά, τόσο πιο γρήγορα αποβάλλει τα ούρα μας. Άρα η σωστή ενυδάτωση πρέπει να γίνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και όχι με το που τελείωσα την προπόνηση, πίνω μισό λίτρο νερό και εντάξει, συνήλθα. Και όχι ξανά ενυδατώθηκα. Και τι βλέπω, όταν πίνουμε απότομα, μας έρχεται διάθεση για ούρηση και μετά από 10 λεπτά μπορεί να μας ξανάρθει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όχι, γιατί τα έχω παρατηρήσει και... γιατί η κύστη ολωνών μας είναι σωστά. Ένα θέμα το οποίο εντάξει, το ζούμε, σωστά. Είναι στη κομμάτι της ζωής μας. Σωστά. Και οι γυναίκες, όπως ξέρετε, συχνά με τις χρόνιες κυστήτιδες, θέλοντας και μη. Όλα ξεκινάνε από το να καταλάβει κάποιος ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία της κύστης. Η κύστη μας είναι ένα μπαλόνι από μυϊκό τείχομα. Η φυσιολογική της λειτουργία λοιπόν είναι, πρώτον, το να αποθηκεύσει ούρα σε χαμηλές πιέσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, το να έχει σύσπαση έτσι ούτως ώστε να φύγουν τα ούρα την ώρα που πρέπει. Mm-hmm. Και τρίτον, να μην μείνει υπόλοιμα. Mm-hmm. Ένα μικρό υπόλοιμα σημαίνει στάση ούρων και άρα δημιουργία μικροβίων. Πολύ σωστά. Γιατί οι πρωινές, και είναι ευκαιρία μιας και είστε εδώ, τα συζητάμε όλα. Και σήμερα που ήξεραν οι συνάδελφοι ότι έχω παιδωρολόγο, ενήλικες και μη κάνανε ερωτήσεις. Γιατί οι ουρήσεις που είναι μετά από ώρα και που δεν έχουμε πιει πολύ νερό δημιουργούν λίγο πόνο? Επειδή είναι η πυκνότητα των ούρων εντονή, δεν είναι αραιωμένα? Γιατί το ένα είναι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, γενικά ο βλενογόνος της κύστης μπορεί να δεχθεί αρκετά όξινα ούρα. Όμως θα έλεγα ότι μερικές φορές όταν στρεσάρουμε το μη της κύστης, φανταστείτε ένα μπαλόνι με ένα μυϊκό τείχομα γύρω γύρω. Όταν το στρεσάρουμε είναι σαν να το γυμνάζουμε. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να ουρήσουμε, ο μυς δεν απαντά τόσο γρήγορα όπως θα έπρεπε και μπορεί και να βγάλει και μια υπερδραστηριότητα, mm-hmm. κάποιους σπασμούς, mm-hmm. κάτι που μας ενοχλεί στην ουσία. Mm-hmm. Αυτό που αισθανόμαστε. Τώρα για να γυρίσουμε στο θέμα των παιδιών. Είναι πιο σύνηθες στα αγόρια ή στα κορίτσια? Είναι πιο σύνηθες στα αγόρια. Γιατί τα αγόρια πάντα εμφανίζονται έτσι λίγο πιο ζωηρά και σε άλλα θέματα? Δεν το έλεγα με κακία, δεν το λέω με κακία τη λέξη. Ζωηρά το βάζω σε εισαγωγικά. Στο έτσι. Το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα οριμάζει ο εγκέφαλος. Ναι. Πιο έχουν εργοπορία σε σχέση πολύ με τα σωστά. Κορίτσια. Επίσης υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν αγόρια παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν τα ενδιαφέρει, δηλαδή μέσα στην τάξη τους, ακόμα και αν συμβεί ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια, ατύχημα όταν εννοώ μια ακράτεια ούρων. Έχει υπάρξει και ακράτεια ούρων μέσα στην τάξη, Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Νιώθουν σαν να μην θίγονται. Γιατί... μπορεί να το θεωρήσουν φυσιολογικό και να μην συνεχιστούν. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει ένας λεκές στο παντελόνι τους και να μην τους ενδιαφέρει. Και ενώ η δασκάλα θα ειδοποιήσει το σπίτι ότι ξέρετε είχε ένα λεκέ, όταν θα γυρίσει στο σπίτι δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Και αυτό συμβαίνει γιατί απλά δεν έχει προλάβει να πάει στην τουαλέτα. Ενώ ήθελε, το κράτησε, στο διάλειμμα δεν πήγε και κάποια στιγμή δεν άντεξε και έφυγε μια μικρή ποσότητα. Η συμβουλή σας ποια είναι? Ο γονιός που θα δει αυτό το πρόβλημα να πάει σε έναν ψυχολόγο, σε έναν παιδουρολόγο ή και στους δύο ταυτόχρονα? Όχι, χρειάζεται σίγουρα παιδουρολόγο γιατί είναι μια λειτουργική πάθηση. Είναι ωραία. Πλέον μια πάθηση. Και γι' αυτό και εμπίπτει στην Διεθνή Εταιρεία Εγκράτειας. Θα έλεγα ότι το φάσμα της ακράτειας, είτε μιλάμε για ημερήσια ακράτεια, είτε μιλάμε για νυχτερινή ακράτεια, έχει με μελέτες πλέον αποδειχθεί ότι οφείλεται τόσο σε ηλικιακές ομάδες, όπως είπαμε, πολύ μικρότερες
των 15-16 ετών που έχουν πρόβλημα, αλλά και εάν συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ πιο ουσιαστικό, πιο σημαντικό, ένα ανατομικό πρόβλημα. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία έχουν ένα σωληνάκι που κατεβάζει τα ούρα από το νεφρό, που βγαίνει, εκβάλλει έκτοπα. Αυτό το παιδί, αυτό το κορίτσι έχει μόνιμα μία ακράτεια. Άρα αυτό θέλει χειρουργείο. Εκεί χρειάζεται ένας έλεγχος. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ. Για να μην χάσουμε κάτι τέτοιο, λοιπόν, αυτό προτείνω ότι θα πρέπει η πρώτη επίσκεψη να είναι παιδιά διαβητικά, παραδείγματος χάρη. Ναι. Παιδιά με πολυδιψία, παιδιά με πολυουρία. Είναι λειτουργικό πρόβλημα. Εσάς σας ακούνε οι γιατροί τα παιδάκια, γιατί είστε και γλυκός άνθρωπος. Ενώ καμιά φορά η επαφή παιδιού με γιατρό παίζει ένα ρόλο. Έχει τύχει να αρνείται ένα παιδάκι να συνετιστεί. Και η μαμά να παλεύει μπροστά σας και να του λέει «Μα κάτσε, μα πρέπει». Βεβαίως, έχει γίνει. Εκεί εγώ πλέον καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί δεν μπορούμε να φτιάξουμε τη συμπεριφορά του παρά μόνο περνώντας χρόνος. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα παιδιά με διαταραχή απόσπασης και προσοχής, απόσπαση της προσοχής, θα έλεγα ότι δεν μπορούν να συνετιστούν εύκολα. Πρέπει να περάσει μια ηλικία περίπου των 8-9 ετών για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Και πολύ εκεί σωστά. Έρχεται ο γιατρός και κλείνουμε με αυτό, γιατρέ μου. Μας είπατε για το εσώρουχο με τον αισθητήρα και ποιος άλλος τρόπος αντιμετώπισης υπάρχει. Είπαμε το πρώτο που κάνουμε, η πρώτη μας επιλογή είναι να διορθώσουμε τη συμπεριφορά. Η δεύτερη μας επιλογή είναι το εσώρουχο και η τρίτη επιλογή μας είναι φάρμακα, δύο ειδών φάρμακα. Είναι η ορμόνη αντιδιουρητική που στην ουσία τη δίνουμε εμείς, είναι πολύ εύκολο. Ένα υπογλώσσιο χαπάκι μπαίνει κάτω από τη γλώσσα και λιώνει. Ούτε καν να το καταπιεί ούτε τίποτα. Και το δεύτερο είναι φάρμακα τα οποία μειώνουν τη δραστηριότητα της κύστης πολλές φορές. Παλαιότερα στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν και αντικαταθλιπτικά, όμως πλέον δεν ενδείκνυνται. Δύσκολο δεν είναι ένα παιδάκι 5 χρονών να πάρει αντικαταθλιπτικό? Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο και γι' αυτό και δεν το συνιστούμε. Η επιτυχία σε πόσο χρόνο έρχεται για μια μανούλα που μας βλέπει τώρα να νιώσει λίγο με καλά? Με την κατάλληλη, πολύ σωστά. Εγώ συνήθως αυτά τα παιδιά τα βλέπω ανά 3 μήνες ή ανά 6 μήνες για να καταλάβω τι γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ένα διάστημα περίπου ενός έτους που θα έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η κύρια διαταραχή, μπορούμε να το θεραπεύσουμε το Πάντως παιδί. Παίρνει λίγο χρόνο από ό,τι είδα. Σωστά, θα πάρει χρόνο βέβαια. Και βάζουν οι μανούλες και στο υπόστρωμα ειδικό. Προς Θεού, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πολύ σωστά που το θίξατε. Τώρα το θέτω σκεπτόμενη απλά. Σωστά. Προς Θεού, όχι πάνω. Αυτό. Υπόστρωμα, το παιδί πρέπει να συνεργαστεί. Α, γιατί να αν του βάλουμε πάνω θα νιώσει καλά. Ακριβώς, ότι υπάρχει αυτή και θα το συνεχίσει. Σωστά. Α, όχι το πάνω. Παιδί πρέπει να βοηθήσει και να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ θερμά. Δραστηριοποιήστε κάπου. Πολύ σωστά. Έχουμε ένα εξειδικευμένο ιατρείο διαταραχής ούρησης για παιδιά και εφήβους στο νοσοκομείο Μητέρα. Είναι ένα νεοσύστατο ιατρείο, παρόλα αυτά όμως πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τα προβλήματα είναι πολύ συχνά. Θα έλεγα μόνο ότι περίπου το 40% των επισκέψεων στο ιδιωτικό μου ιατρείο έχουν να κάνουν με παιδιά με διαταραχή ούρησης. Εγώ ούρησης. Το ρωτάω γιατί, για να περάσω και σε ένα βίντεο που ετοίμασα για το κεντρικό δελτίο. Καλώς ή κακώς οι γονείς που ακόμα έχουμε τη δουλειά μας και εύχομαι να την έχουμε και έχουμε την οικονομική δυνατότητα, μπορούμε να είμαστε ασφαλισμένοι και να έχουμε τα παιδιά μας σε ένα καλό κέντρο. Φυσικά. Δυστυχώς, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια είναι σχεδόν διαλυμένη. Τα λεγόμενα παραρτήματα του παιδί του πρώην Νίκα είναι σε κατάσταση διάλυσης. Και δεν σας κρύβω ότι κάνοντας εγώ ένα οδηπορικό στο Κερατσίνι, στη Τραπετσόνα και στο Εγάλαιο, σε κάποια από αυτά, νομίζω ο ουρολόγος ήταν είδος προς εξαφάνιση. Είστε πολύ ενημερωμένοι και μου αρέσει αυτό. Γιατί είναι το ρεπορτάζ όντως, της υγείας που κάνω. Είμαστε πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουμε και δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι κρίμα δυστυχώς. Που το λέω για τους γονείς, δυστυχώς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Σωστά. Να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατρέ μου, και να μου ξανάρθετε να δούμε ξανά τα θέματα των παιδιών και να παρακολουθήσουμε το βίντεο που ετοίμασε. Βεβαίως. Δεν έχεις λεφτά για να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις από μόνος σου, δεν, ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς, ούτε να αρρωστήσεις, ούτε τίποτα. Πολίτες αγανακτισμένοι, γραφεία κλειδωμένα και διάδρομοι άδειοι. Κτίρια του πρώην Νίκα φαντάσματα. Η αυτοψία του Σταρ συνεχίστηκε σήμερα στα παιδί Κερατσινίου και Δραπετσόνας. Στο παιδί Κερατσινίου που εξυπηρετεί και το Πέραμα και τη Σαλαμίνα δεν υπάρχει παθολόγος για του λόγου του αληθές, κλειδωμένη η πόρτα του πρωινού παθολόγου, αλλά και του απογευματινού με ωράριο 1:30-7, ο δε παιδίατρος είναι στα όρια της εργασιακής εξόντωσης. Μου κλείνουν τα ραντεβού και είμαι ο μοναδικός παιδίατρος Πειραιός εδώ, απογευματινός. Πόσους μήνες είστε απλήρωτος? 15.
Στο παιδί Δραπετσόνας μετά τις 3 το μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή. Αυτή την ώρα όλες μόνες κολλάς, δεν υπάρχει απογευμάτινο. Σε ένα κτίριο που εξυπηρετούσε εκατοντάδες πολίτες υπάρχει μία καρδιολόγος που προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες. Αν έρθει κάποιος με συμπτώματα γρήπης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εδώ τώρα. Αφού δεν υπάρχει παθολόγος. Στο παιδί Δραπετσόνας που εξυπηρετεί μια μεγάλη υγειονομική περιφέρεια, ο μοναδικός οφθαλμίατρος βλέπει καθημερινά 21 προγραμματισμένα ραντεβού συν τα έκτακτα περιστατικά. Επειδή η σύμβασή μας είναι 12 μήνη, από ένα σημείο και μετά πάλι το πιθανότερο θα μείνει πάλι το ιατρείο και χωρίς προσωπικό και εμείς φυσικά χωρίς εργασία. Το ακτινολογικό δεν λειτουργεί μετά το μεσημέρι. Να κάνει μια πλάκα θώρακος θέλουμε. Δεν λειτουργεί το ακτινολογικό. Πρωινές ώρες λέει. Τουλάχιστον το κτίριο μετά από ένα χρόνο απέκτησε ξανά καθαρίστρια. Εσείς τι βρήκατε όταν ήρθατε? Τι να σας πω τώρα. Εδώ κάτω τα ιατρία τα πάντα ήταν χάλια. Την ίδια ώρα η Ποεδίν προχώρησε σε μια νέα καταγγελία εν ώψη του κλεισίματος των ψυχιατρικών δομών με αυτές τις σκληρές εικόνες δεμένων ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές. Εικόνες που τις συναντάμε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και βαριά περιστατικά. Σύμφωνα με την Ποεδίν, συμβαίνει πλέον στο 70% των ψυχικά πασχόντων εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Είδαμε λοιπόν αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε για το κεντρικό δελτίο, όπως και πολλά ακόμα που ακολούθησαν αυτού, και να πάμε τώρα σε ένα θέμα πολύ ωραίο από ποιες άποψεις. Όλοι μας στη ζωή μας έχουμε αισθανθεί θυμό. Για κάποιο λόγο, για κάποιο πρόσωπο. Γιατί κάτι μας συνέβη. Πρέπει να το εξωτερικεύουμε αυτό το συνέστημα ή όχι? Πώς πρέπει να το εξωτερικεύσουμε, γιατί ο θυμός δεν σε οδηγεί και σε πολύ καλά μονοπάτια? Η αγαπημένη φίλη και ψυχολόγος Ελπίδα Παναγιωτουνάκου είναι εδώ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πείτε μου λίγο, ο θυμός πώς μπορεί να μας προκύψει, τι μπορεί να μας τον πυροδοτήσει? Ο θυμός είναι κάτι το οποίο το έχουμε μέσα μας. Είναι κάτι που δεν γνωρίζει ούτε ηλικία, ούτε φύλο, ούτε κοινωνική προέλευση. Και κάθε φορά το αίτιο μπορεί να είναι διαφορετικό. Μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με το ότι νιώθω πως οι άλλοι δεν με αγαπούν, δεν με αποδέχονται, ίσως δεν μου δίνουν και τη σημασία που θα ήθελα. Mm-hmm. Μπορεί να έχει να κάνει με το ότι εγώ διαμορφώνω κάποιες προσδοκίες ή βάζω κάποιους στόχους και δεν τους πετυχαίνω, οπότε μετά θυμώνω. Mm-hmm. Και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό είναι όταν στην πορεία της ζωής μας μπαίνω σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζω διάφορα πρέπει που μου θέτουν οι άλλοι, τα οποία σιγά σιγά τα συγχέω με τα δικά μου θέλω και έτσι δημιουργείται μια σύγκρουση. Έτσι. Προσπαθώ δηλαδή να υπερασπιστώ κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι δικό μου, αλλά που στην πραγματικότητα δεν μου ταιριάζει. Πολλές φορές, ξέρεις, πρέπει να ξεπεράσουμε και τα 30 για να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά και μετά θυμώνουμε ακόμα και με αγαπημένα μας πρόσωπα. Που αισθανόμαστε ότι, μα γιατί μας μεγάλωσες βρε μαμά τόσο ηθικούς, ή γιατί μας μεγάλωσες να είμαστε τόσο συνεπείς όταν γύρω μας βλέπουμε τόση ασυνέπεια. Και εκεί κάποια στιγμή αρχίζεις και θυμώνεις. Και πρέπει να μας πεις ως ειδικός, είναι καλό να το λύνουμε με μια συζήτηση? Υπάρχουν και πρόσωπα που μας θυμώνουν τόσο πολύ για ένα πολύ σοβαρό λόγο, που εκεί μπορεί να χρειαστεί να φωνάξουμε, κάποιοι μπορεί να βρίσουν, κάποιοι μπορεί να χειροδικήσουν. Θέλω να μας τα βάλεις στις βαθμίδες και να μας πεις, θεωρητικά είναι ο σωστός τρόπος μόνο η συζήτηση, αλλά πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ο θυμός δεν είναι ένα αρνητικό συνέστημα, ένα κακό μάλλον συνέστημα από μόνο του. Σημασία έχει το πώς τον εκφράζουμε. Υπάρχουν λοιπόν φορές που δημιουργείται πάρα πολύ αυτό που είπες και εσύ, το αίσθημα της αδικίας. Ναι. Γιατί σε μένα, ή γιατί εγώ να έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, ή γιατί εσύ με έβαλες σε αυτή τη διαδικασία. Σχέσεις, έτσι, μπαίνει σε μια σχέση 3, 4, 5, 10 χρόνια και ακούς γυναίκες που στο τέλος χωρίζουν οι άντρες και του λέει του άλλου, μα γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί μου στέρισες, ξέρω εγώ, 10 χρόνια από τη ζωή μου? Είναι αυτό που λες, ότι δημιούργησε ίδια μια προσδοκία η οποία αισθάνθηκε ότι ματαιώθηκε στο τέλος, οπότε εκεί ο θυμός στρέφεται προς τον άλλον. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει το να έχουμε διαρκείς εκρήξεις θυμού. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λες. Mm-hmm. Δηλαδή, στο να τσακωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο και για άλλη αφορμή μπορεί να είναι και ανέτεια, έτσι. Μα ποιος θα βοηθηθεί μέσα από αυτό? Ναι. Δηλαδή, εάν εγώ νιώθω θυμωμένη, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε το βιώνω σε πολύ μεγάλη ένταση, γιατί όλα είναι θέμα βαθμού και χρονικού σταδίου εμφάνισης, ναι, έτσι. Ποιον βοηθάω? Κάνω κακό και στη σωματική μου υγεία και στην ψυχική μου υγεία. Τραυματίζω τη σχέση μου με τον άλλον, είτε αυτός είναι ο ερωτικός σύντροφος, είτε είναι ο γονιός μου, είτε είναι το παιδί μου. Και πάνω απ' όλα, τραυματίζω τη σχέση μου και με τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί τον υποβιβάζω και τον βάζω σε μια θέση η οποία δεν του αρμόζει. Και το σώμα τελικά έχει τη δύναμη να αντιδρά στα αρνητικά συναισθήματα με τη μορφή πόνων, έτσι δεν είναι?
Μα το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι το συναίσθημά μας είναι αυτό που μας οδηγεί και στα αρνητικά σωματικά συμπτώματα τα οποία νιώθουμε. Δηλαδή, όταν είμαστε θυμωμένοι, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ από σένα. Ένταση στους μύες, πολύ πονοκέφαλη, ναυτία. Εξάρσεις τα αυγενικά, τα οποία τελικά έχουν και μια αιτιολογία ψυχική και το αυγενικό. Συσσωρευμένη πίεση είναι ο ευγένας. Είχα μια φίλη που μου έλεγε, όταν συχνά σε πονάει ο λαιμός, καμιά φορά είναι λόγια που δεν έχεις πει. Ισχύει. Υπάρχουν σημεία του σώματός μας που είναι συσσωρευμένα πράγματα ή συναισθήματα που δεν τα έχουμε εκφράσει. Ο θυμός βρίσκεται πάρα πολύ κοντά με δύο άλλα συναισθήματα, το φόβο και το άγχος. Ναι. Το άγχος, για παράδειγμα, συσσωρεύεται σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή, πίσω από τον αυχένα μας. Εδώ ψηλά στα μαλλιά που λέμε. Ακριβώς έτσι. Το σημείο που όταν τελειώνει η μέρα, δεν σου κρύβω, είμαι και όλοι μας με ένα φρικτό πόνο. Και όταν φεύγεις και αρχίζεις και χαλαρώνεις, ή πας λίγο γυμναστική, ή δεις ένα εργάκι, πιεις ένα ποτήρι κρασί με δύο φίλους, αμέσως αρχίζει και περνάει. Αδιαφοροποιείται αμέσως, βέβαια. Και υπάρχει λες, γιατί όλη μέρα δεν μου συνέβαινε και μου συμβαίνει το βράδυ. Εκεί πρέπει λίγο να μας βοηθήσει, έστω και στο σύντομο χρόνο, πώς λίγο να το διαχειριζόμαστε. Το οποίο βέβαια θέλει μακροχρόνια, φαντάζομαι, επαφή με τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπεία. Πες όμως τον απλό θυμό, που δεν είναι κάτι τρομερό. Τι να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, διαφοροποιείς ωραία δύο καταστάσεις. Υπάρχει ο θυμός, ο οποίος υπάρχει σε όλους μας, και υπάρχουν και κάποια μικρά σημάδια ότι έχουμε πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Συμφωνώ. Έτσι. Οπότε αξίζει να το επισημάνουμε αυτό. Όπως ας πούμε, όταν εγώ θυμώνομαι μικροπράγματα. Ναι. Όταν το μόνο συναίσθημα που μου βγαίνει πιο εύκολα να εκδηλώσω είναι ο θυμός και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Όταν νιώθω συνεχώς ότι οι άλλοι με προσβάλλουν, αυτό με μειώνουν. Πράγμα, αυτό το πράγμα το έχουν πολλοί. Εγώ, επειδή εργάζομαι σε ένα χώρο με πάρα πολύ κόσμο, έχω μια εμπειρία 20 ετή στους ανθρώπους, στην επικοινωνία. Υπάρχουν πολύ συχνά άνθρωποι στη ζωή μου που αισθάνονται προσβεβλημένοι με το τίποτα. Μπορεί και εγώ να πέρασα αυτή τη φάση μικρότερη, έμαθα να το διαχειρίζομαι. Εκεί έναν τέτοιον άνθρωπο που κατά βάση είναι ευαίσθητος. Πώς μπορείς να τον διαχειριστείς, να τον βοηθήσεις, να τον συμβουλέψεις. Είναι είτε ευαίσθητος, είτε νιώθει μέσα του, έχει ένα βαθύτερο σχήμα, έτσι όπως το λέμε εμείς στην ψυχολογία, σύμφωνα με το οποίο νομίζει ότι όλοι οι άλλοι θέλουν να τον πατήσουν, θέλουν να του επιβληθούν, να δείξουν δύναμη πάνω αυτό. Του. Να νιώθει θύμα συνέχεια. Αίσθημα αδυναμίας, ανυμπόριας, και ναι, παίρνω αυτή τη θέση του θύματος. Οπότε αυτό μπορεί να μου βγάλει και θυμό. Για να προσπαθήσω και εγώ να επιβληθώ, νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή αποκτώ εγώ την εξουσία, θα σε τρομοκρατήσω εσένα, θα σε κάνω να νιώσεις πιο ασήμαντος, άρα εγώ θα νιώσω πιο καλά. Κατάλαβα. Εκεί λοιπόν έχουμε να διαχειριστούμε δύο πράγματα, τον εαυτό μας και το θυμό μας και το θυμό του άλλου. Ακριβώς. Πρέπει λίγο να είμαστε μαέστροι τελικά. Οι απλές συμβουλές ώστε να βγαίνει όσο πιο γίνεται ανώδυνα η μέρα μας. Γιατί μέσα στη μέρα θα θυμώσουμε. Με έναν οδηγό, με ένα πεζό που μπορεί να σκάσει μπροστά μας εκεί που δεν τον περιμένουμε. Με ένα μηχανάκι, με ένα συνάδελφο, με ένα διευθυντή, με ένα φίλο, με το παιδί μας. Το παιδί με εμάς. Ο γονιός με εμάς. Εκεί πώς πρέπει κάθε μέρα να το διαχειριζόμαστε ώστε να μην υποφέρουμε κι εμείς κι οι άλλοι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο νομίζω βασικοί πυλώνες. Σε πρώτη φάση πρέπει λιγάκι να δούμε για ποιο λόγο θυμώνουμε. Ποια είναι τα βασικά αίτια που σε εμάς πυροδοτούν αυτό το συναίσθημα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια του θυμού. Γιατί ο θυμός είναι σαν ένα ηφαίστειο. Ναι. Δεν έρχεται ξαφνικά η έκρηξη. Ναι. Πρέπει να παρατηρήσω λοιπόν τι βρίσκεται στη βάση. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, υπάρχουν όπως είπες και εσύ κάποια σωματικά συμπτώματα. Για να το προλάβω δηλαδή πολύ πριν φτάσω στην αρνητική έκφραση που είναι η έκρηξη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μικρές τεχνικές που μπορώ να κάνω. Ωραία, για πες μας έτσι κανένα δύο tips για τους φίλους. Βαθιές ανάσες. Οι βαθιές ανάσες βοηθούν σε κάθε περίπτωση. Είτε έχουμε άγχος, είτε έχουμε θυμό. Να βγούμε λίγο έξω στο προάβλιο του χώρου μας, να περπατήσουμε όταν νιώθουμε ότι μπουκώσαμε και είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε. Πάρα πολύ ωραία, γιατί ακριβώς επειδή σχετίζεται πάρα πολύ και με το στρες, όπως είπαμε, ο θυμός, εάν εγώ χρησιμοποιήσω είτε τη σωματική άσκηση, όπως είναι το ήπιο τζόκινγκ ή το περπάτημα, ή το να δημιουργήσω μια χαλαρή εικόνα εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μου, να βγω σε ένα κοντινό πάρκο που μπορεί να υπάρχει στην περιοχή μου, αυτομάτως με βοηθάει να μειώσω και τα επίπεδα του θυμού μου. Καμιά φορά λέτε εσείς οι ειδικοί όμως ότι είναι καλό να το εξωτερικεύσουμε, δηλαδή να κλάψουμε, να ξεσπάσουμε από το να το κρατήσουμε μέσα μας. Το να θυμώσουμε όμως και να βρίσουμε έναν άνθρωπο, τελικά θα μας βοηθήσει σε δεύτερη ανάγνωση εννοώ. Μπορεί εκείνη την ώρα να πάρουμε μια μορφή ικανοποίηση. Μετά, ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι ευαίσθητοι, αν
πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, μετά το μετανιώνουμε διπλά σε σχέση με έναν άλλον που μπορεί να την πει και να μην αισθανθεί κάτι. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι το έχει σωστό? Τύχει, έχουν τύχει φορές που έχεις μιλήσει πιο άσχημα, έχεις πει όχι πράγματα βρισιά, που δεν, έντονα, που δεν ναι, ήθελες. Ναι, 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 με έχει τύχει. Έχει πέρα τύχει. Από την ανακούφιση που ένιωσες εκείνη τη στιγμή, λίγο μετά ένιωσες ικανοποίηση. Ένιωσα τον εαυτό μου, γιατί, όχι, γιατί αισθάνθηκα ότι αυτό ήρθε σε ανακολουθία με το χαρακτήρα μου και τον τρόπο φέρεστε που έχω στη ζωή μου γενικά και την ανατροφή μου. Ακριβώς τώρα αυτό. Σου μιλάω για πιο μικρές ηλικίες, τώρα πια δεν μπορεί να συμβεί, γιατί δεν το επιτρέπει η ηλικία, η ζωή, η καθημερινότητα. Όταν γίνεσαι και γονιός αλλάζουν πάρα πολύ αυτά. Σίγουρα επειδή έχεις και ένα παιδί και πρέπει να του μεταφέρεις κάποια πράγματα και επειδή πάντα όταν είσαι μαμά σκέφτεσαι και τον άλλον ως παιδί κάποιου, μπορεί να είναι δικός μου τρόπος προσέγγισης. Οπότε σκέφτομαι πάντα ότι αυτή τη στιγμή που αυτός φέρεται έτσι ασφανώ επικείς μαζί του, γιατί δεν ξέρω τι κουβαλάει πίσω του. Αναπτύσσεις περισσότερο την ενσυναίσθηση καθώς γίνεσαι γονιός και μπαίνεις πιο εύκολα στη θέση του άλλου. Αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί τα λόγια πληγώνουν το ίδιο με τις πράξεις. Αφήνουν σημάδια τα οποία δεν φεύγουν. Μπράβο. Οπότε εκείνη τη στιγμή ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική του μαγικού μετράω μέχρι το 10, ακριβώς για να ανασυγκροτήσω τις σκέψεις μου, να φιλτράρω αυτό που θέλω να πω και να αποφύγω αυτή τη δυσάρεστη συνέπεια, ότι μετά θα νιώσω ενοχές ή άσχημα με τον εαυτό μου. Το λένε και στον καυγά και έχουμε πάρει over έτσι ένα λεπτό, δώστε μου, ότι τα λόγια, αν τα πεις ένα καυγά, δεν γυρίζουν πίσω. Ποτέ. Ποτέ, ούτε και με μία συγγνώμη. Βέβαια, είναι καλό οι άνθρωποι να μαθαίνουμε να συγχωρούμε, γιατί και στην ώρα του θυμού νομίζω ότι όλοι λέμε και λόγια που δεν τεννοούμε και έχουμε μια διάθεση στον άλλο να τον πονέσουμε. Και γι' αυτό και μια άλλη πολύ καλή τεχνική είναι αυτή του time out. Βλέπω ότι πάω για καυγά, αυξάνεται η ένταση. Είναι πάρα πολύ σεβαστό να πω εκείνη τη στιγμή, ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή έχω θυμώσει πάρα πολύ, χρειάζομαι λίγο χρόνο, θα συζητήσουμε αυτό το θέμα αργότερα. Δεν το αφήνω το θέμα όμως να μην το συζητήσω ποτέ. Πολύ ευρωπαϊκό μου κάνει και μ' αρέσει. Mm. Μου κάνει πολύ διαφορετικής προέλευσης αντιμετώπιση. Σκέφτομαι καμιά φορά όμως ότι μια τέτοια συμπεριφορά μας μπορεί να την εκλάβει άλλος ως αδυναμία. Ότι κοίτα, είναι αδύναμος, άρα σταματάει τη συζήτηση επειδή δεν τον συμφέρει. Πολύ όμως, σωστά. Δηλώνει σωστά. Και μια οριμότητα στον γι' αυτό, ίδιο. Γι' αυτό μετά. Που το κάνει έτσι και το ζητάει. Είναι οριμότητα, είναι οριοθέτηση, έχει να κάνει με αναγνώριση ευθύνης, γιατί πρόσεξε τι σου είπα. Εγώ θύμωσα, όχι εσύ με θύμωσες. Ναι. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το συναίσθημά μου. Μιλάω δηλαδή με εγώ μήνυμα, σε πρώτο πρόσωπο. Άρα, επειδή νιώθω θυμωμένη τώρα και μπορεί να πω λόγια που δεν θα σ' αρέσουν, ας το σταματήσουμε και ας κάνουμε την κουβέντα μια άλλη στιγμή. Ακριβώς. Οπότε και ο άλλος πιστεύω, να πεις εγώ νιώθω θυμωμένη. Κάπως και αυτός νομίζω ότι θα βάλει ένα θα φρένο. Θα βάλει το όριο και δεν θα λειτουργήσει επιθετικά, δεν θα νιώσει την ανάγκη να γίνει πιο επιθετικός απέναντί μας. Μια συμβουλή τελευταία δική σου. Εάν το παιδί μας θυμώνει με εμάς και τα παιδιά θυμώνουν εύκολα μαζί μας, γιατί τα έχουμε όλοι καλομάθει, οπότε αν τους στερήσεις κάτι από τα πράγματα που το καλομαθαίνουν, θυμώνει. Μπορεί να θυμώσει ακόμα και για το ότι σχόλασε ένας γονιός αργά, που πλέον σχολάμε όλοι αργά. Mm-hmm. Για το ότι μιλάμε γονείς στο τηλέφωνο παραπάνω από όσο θέλει το ίδιο το παιδί. Η συμβουλή σου ποια είναι, πώς να αντιμετωπίσουμε εκείνη την ώρα το θυμό του παιδιού? Σίγουρα είναι καλό να το δείξουμε πρώτα απ' όλα ότι το καταλαβαίνουμε. Το παιδί αυτό θέλει εκείνη τη στιγμή. Έχει ανάγκη από την προσοχή μας και μας το ζητάει. Άρα, εάν του έχουμε λείψει και θυμώσει επειδή αργήσαμε στη δουλειά, μπορούμε να το πούμε. Καταλαβαίνω ότι σου έχω λείψει και ότι θα ήθελες να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί, όπως και εγώ. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να τελειώσω πιο νωρίς. Α, πολύ ωραία. Mm-hmm. Άρα να λέμε στα παιδιά την αλήθεια, δίνοντάς τους μια υπόσχεση που τέλος πάντων θα μπορέσουμε να την τηρήσουμε. Εφόσον μπορούμε να την τηρήσουμε. Εάν Εφόσον δεν μπορούμε, του εξηγούμε την κατάσταση και τη συνθήκη. Γιατί όταν οι γονείς δουλεύουμε πολύ, είναι πιο έντιμο, θεωρώ, να πούμε στο παιδί ότι η μαμά δουλεύει πολύ, ο μπαμπάς δουλεύει πολύ. Κάνουμε συχνά το λάθος και λέμε γι' αυτό και εσύ μπορείς να απολαμβάνεις όλα αυτά που απολαμβάνεις. Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή όχι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ σωστό. Όμως, γιατί το παιδί δεν τον νοιάζει δεν αυτό. Τον νοιάζει ο χρόνος που θα περάσει μαζί με τη μαμά ή με τον μπαμπά. Άρα να υποσχεθούμε και στους εαυτούς μας την επόμενη φορά να διαχειριστούμε το θυμό του παιδιού μας, αξιοποιώντας περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί του. Έτσι και δείχνοντάς του πως είναι φυσιολογικό να εκφράζουμε το θυμό μας και είναι φυσιολογικό κάποιες καταστάσεις να μας δημιουργούν θυμό. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το καταπιεί και να το κρατήσει μέσα του, γιατί αλλιώς δεν θα είναι το καλό παιδί, το καθώς πρέπει παιδί ή το παιδί που δεν θα το αγαπάμε. Η σημασία έχει όμως ο τρόπος. Ο τρόπος. Το πώς θα το κάνει Άρα αυτό. Άρα να τον εκφράζουμε ως κατακλείδα, αλλά με τρόπο. Ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραία. Ελπίδα μου τα είπες υπέροχα. Σύντομα και περιεκτικά. Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, ψυχολόγος, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και θέλω να μείνετε συντονισμένοι και για την επόμενη Τετάρτη με πάρα πολύ ωραία θέματα εδώ στο Web TV του Star. Νιάσου για την υγεία σου. Πολλά φιλιά, γεια σας.